Να έρθω και στον Λευτέρη Νικολάου, να μας πει και εκείνος πώς βλέπει αυτή τη βραδιά. Καλησπέρα καταρχήν. Είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση και τα στοιχεία είναι πολύ ενδιαφέροντα, αυτά που βλέπουμε τώρα για την Ευρωβουλή και τη σύνθεσή της. Καταρχήν, επιτρέψτε μου ένα σχόλιο. Εντάξει, μπορεί όντως ο συσχετισμός των δυνάμεων, και αυτό είναι μια πραγματικότητα να δείχνει ότι υπάρχει μια καθίζηση της ακροδεξίας σε πολλές χώρες και στην Ισπανία βλέπω τα στοιχεία κτλ. Δεν είναι αυτά που εκφράστηκαν το προηγούμενο διάστημα. Όμως δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει πολύ πιο αντιδραστικές θέσεις το προηγούμενο διάστημα. Για παράδειγμα, την 9η Μάη υιοθέτησε όλη την ψυχροπολεμική προπαγάνδα περί του λεγόμενου σιδηρού παραπετάσματος, της μάχης για την ελευθερία, υιοθετώντας δηλαδή μια προπαγάνδα η οποία γινόταν επί πολλά χρόνια με συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αυτή που έστειλε, αν θέλετε, και πολλούς ανθρώπους που πάλευαν εδώ για την δημοκρατία, για να κάνει ο λαός κουμάντο, στις φυλακές και στις εξορίες. Και αυτό έχει και πολιτική υπογραφή για τη χώρα μας και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ήταν μια διακήρυξη την οποία την υπέγραψε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με άλλες δυνάμεις και καραμπινάτους σε ευρωσκεπτικιστές και ακροδεξιούς. Άρα λοιπόν θέλει μια προσοχή το πώς ψάχνουμε τώρα εμείς να βρούμε την πατρότητα για το ποιος, στο ποιος οφείλεται για την πτώση και την αποδόμηση της Χρυσής Αυγής στη χώρα μας. Θέλει προσοχή. Γιατί η Χρυσή Αυγή και ο φασισμός αφενός σαν φαινόμενο είναι ένα φαινόμενο το οποίο το σύστημα το αξιοποιεί και το αξιοποιεί σε καλά την περίοδο της κρίσης, άλλοτε το απλώνει και άλλοτε το μαζεύει για να εξυπηρετήσει μια δικά της συμφέροντα. Να μην θυγούν δηλαδή τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα από το λαό ο οποίος αγωνίζεται, γιατί αυτό ήταν το. Εκεί χτυπούσε η Χρυσή Αυγή, το οργανωμένο εργατικό κίνημα. Έρχομαι σε ένα δεύτερο συμπέρασμα σε σχέση με τη μάχη που δόθηκε. Το ΚΚΕ έδωσε μια αξιόλογη και πολύ δύσκολη μάχη, γιατί ήταν τέτοιο το πλαίσιο το οποίο μπήκε και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ, με βαθιά διλήμματα και πίεση προς την εργατική τάξη, προς το λαό μας, ακριβώς για να πάρει θέση και να κρίνει μια πολιτική. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και μπορεί να είπαν εδώ κάποιοι συνομιλητές, ότι εν πάση περιπτώσει εμφανίζεται ενωτικός, ο κύριος Τσίπρας ήταν διχαστικός, όμως πέρα από την αντιπαράθεση για το Θεαθήνε, υπάρχει μια πολιτική σύγκληση από κάτω. Γι' αυτό και δεν υπήρξε πρόβλημα στο να ψηφιστούν στην Ελληνική Βουλή από κοινού Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ και άλλα κόμματα, και το Τρίτο Μνημόνιο, τους εφαρμοστικούς νόμους, τις φοροαπαλλαγές κτλ. Εμείς, και κλείνοντας να πω αυτό. Τους χιλιάδες ανθρώπους που δώσανε μια αξιόλογη μάχη, συμπορεύτηκαν με το ΚΚΕ, με τη λαϊκή συσπήρωση. Εμείς δώσαμε με ενιαίο κριτήριο τη μάχη και στις ευρωεκλογές, στους Δήμους και τις περιφέρειες, γιατί είναι μια ενιαία πολιτική που ξεκινάει από τις Βρυξέλλες και καταλήγει μέχρι τους Δήμους και τις κοινότητες. Καταγράφουμε σημαντικά αποτελέσματα σε ό,τι έχω προλάβει να δω και σε Δήμους και σε περιφέρειες. Στους Δήμους που ήμασταν πρώτη δύναμη, όπου από ό,τι καταλαβαίνω θα εκλεγούν την επόμενη Κυριακή οι δήμαρχοι οι οποίοι είχαμε βάλει σκοπό να ξαναεκλεγούν. Και καλούμε το επόμενο διάστημα, ακριβώς επειδή υπάρχει μια στρατηγική σύγκληση και από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, πολύ περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι καταλαβαίνουν τα διλήμματα, μπορεί με βαριά καρδιά να κάνουν μια επιλογή σήμερα και ξέρουν που βρίσκεται το συμφέρον τους, να πορευτούν μαζί με το ΚΚΕ, γιατί πραγματικά είναι το κόμμα εκείνο το οποίο μπορεί να αποτελέσει πολλαπλασιαστή των αγώνων και των αποτελεσμάτων την επόμενη μέρα.